Γεια σας. Λοιπόν, διάβασα χτες τι έγραψε ο Τζίμερος στο Twitter. Κατά λέξη έγραψε ότι ο πόλεμος με το Ισλάμ τελείωσε. Ιτηθήκαμε. Εννοούσε βέβαια την επίθεση του τζιχαδιστή στο Στρασβούργο. Λοιπόν, το θέμα έχει ως εξής. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεται σε τι κόσμο ζει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ποιο δημιούργημα είναι το τζιχάντ και οι τζιχαντιστές. Για να μην πάμε πιο πίσω στο Ταλιμπάν. Έτσι, 100% είναι δημιούργημα και τροφοδοτούνται με όπλα και χρήματα από τη ΣΥΑ. Δεν ξέρω αν στην τελική, που μάλλον έτσι πρέπει να είναι, χτύπησαν και τα συμφέροντα των Αμερικάνων. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι οργανωμένοι και φτιαγμένοι από αυτούς. Φυσικά στο κόλπο είναι και η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Τουρκία. Χρηματοδοτούν, στέλνουν όπλα. Και όλο το θέμα ήταν να μπουν στη Συρία, να διώξουν τον Άσαντ και να εκμεταλλευτούν το πετρέλαιο. Όχι μόνο στη Συρία, στη Λιβύη. Ας θυμηθούμε τι είχε πει ο Καντάφη. Τι τους είχε πει ο Καντάφη. Ότι θα γεμίσει η Ευρώπη τρομοκράτες. Όλα τα βλέπουμε. Δική τους ευθύνη, δική τους δουλειά. Οι Γάλλοι δεν ήταν αυτοί που λύσαξαν να φάνε τον Καντάφη. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν πάει να ρίξει τις βόμβες στο αεροπλάνα και τον πόνει στην καρδιά του για κανένα λαό. Γιατί αγαπάει κανένα λαό. Αυτοί το κάναν για να δακονομήσουν. Να εκμεταλλευτούν το πετρέλαιο. Και όλοι όσοι ανακατευθήκαν σε αυτή την υπόθεση με τον Καντάφη. Βεβαίως το ξέρανε και αυτοί ότι οι τρομοκράτες δεν μπουν μέσα, αλλά τους ένοιαζε. Λαουτζίκο θα πάνε. Αυτοί είναι καλά ασφαλισμένοι. Μην τρελαίνεστε. Στο κάτω κάτω της γραφής, πολύ καλά το κάτω του Μακρόν. Με τα κίτρινα γυλαίκα και τα άλλα τα υπόλοιπα. Τώρα όλοι ασχολούνται το Στραμβούργο. Τα πράγματα είναι απλά. Αρκεί να ξυπνήσουμε για να τα καταλάβουμε. Γεια σας.